Πολύ διαφορετική όλη η ίση ήταν το κεντρικό μήνυμα που βρωτοφώναξαν οι μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Το σχολείο του Όλοι Μαζί βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της διαφορετικότητας σε όλες τις μορφές και πως αυτή εκφράζεται στην καθημερινή ζωή μέσα από ειδικά σχεδιασμένες διαδραστικές δράσεις, παιχνίδια ρόλων, εμπιστοσύνης, προβολές μικρών ταινιών και βιωματικά σεμινάρια. Αυτός που είναι ευτυχισμένοι με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Αυτός που έτυχε το δέρμα τους με είχε άλλο τρόπο. Ο Γιάννης ήταν ένας από εμάς, από εμάς τους τυφλούς, που έχουν την τύχη να βλέπουν ό,τι θέλουν να δουν. Εκείνος όμως αποφάσισε να περνήσει, να φορέσει τα γυαλιά στην άγνοια και την διάκριση. Ήταν μια πρωτοβουλία που προέκυψε μετά από συζήτηση της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού, αλλά και διδασκόντων. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κελεμίδη και τον κύριο Ντόλιο. Είναι πάρα πολύ θερμή πάντα και με πολύ ωραίες ιδέες σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Και σήμερα ήρθαμε για να καλύψουμε με έναν και θεωρητικό αλλά και πιο βιωματικό τρόπο με παιδιά και γονείς και τους διδάσκοντες το θέμα της διαφορετικότητας. Να καταλάβουν τα παιδιά τι θα πει διαφορετικότητα, ότι δεν είναι απλώς το να ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι γύρω μας, αλλά να τονιστεί ο σεβασμός στο διαφορετικό και πώς μέσα από την πράξη, την κατανόηση, την αποδοχή και την έμπρακτη στήριξη των δικαιωμάτων όλων, έτσι, πρέπει να τονίζουμε και να στηρίζουμε τη διαφορετικότητα και τη δική μας, αλλά και των άλλων. Η μέρα αυτή περιλάμβανε δραστηριότητες, παιχνίδια, παιχνίδια εμπιστοσύνης, παιχνίδια ρόλων και κάποια βιωματικά σεμινάρια προκειμένου τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν για τη διαφορετικότητα. Ξεκινήσαμε παίζοντας παιχνίδια σκεταλοδρομία, στεφανοπερδέματα, κουβαδομαχίες, παιχνίδια μπασκέτας και άλλα διάφορα. Τα παιδιά πλημμύρισαν την αυλή του σχολείου, γέμισαν το χώρο με τις φωνές τους. Και θέλουμε να δείξουμε ότι μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να γίνει ένα μεγάλο, πολύ βασικό βήμα, προκειμένου όλα τα παιδιά να γίνουν ένα. Είναι γνωστό ότι ο αθλητισμός δεν ξεχωρίζει θρησκεία, φυλή, χρώμα, αν κάποιο παιδί έχει κάποια δυσκολία, ειδική ανάγκη, οτιδήποτε. Παίζουν όλοι μαζί, όλοι μπορούν να τα καταφέρουν. Και φυσικά ο στόχος ήταν η συμμετοχή και όχι η νίκη. Και μέσα από αυτό προσπαθήσαμε να προωθήσουμε, να κάνουν μάλλον τα παιδιά να κατανοήσουν και να ευαισθητοποιηθούν ως προς τη διαφορετικότητα. Στόχος της νέας δράσης του Ανοιχτού Σχολείου είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, τον προβληματισμό και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ώστε να μάθουν τα παιδιά να διεκδικούν τη δική τους ταυτότητα, να αποδέχονται τη διαφορετικότητα του άλλου και την ειρηνική συνύπαρξη με αυτόν. Παράλληλα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς έγινε ενημέρωση για τη διαφορετικότητα με διαδραστική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και επίλυση απορειών. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας και με το Κέντρο Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ετοιμάσαμε μια δράση κλείνοντας έναν κύκλο δράσεων όλη της χρονιάς με θέμα τη διαφορετικότητα και τίτλο «Όλοι μαζί, όλοι ίσοι», «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι». Έτσι από το πρωί λοιπόν γίνονται διάφορες δράσεις στο χώρο της αυλής για να περάσουμε μηνύματα στα παιδιά της διαφορετικότητας αλλά και το πώς πρέπει να συνεργάζονται. Και κλείνει η σημερινή ημέρα με ομιλίες, παρουσιάσεις που γίνεται από το συνεργαζόμενο φορέα, την ομάδα του κ. Σακελαρόπουλου, η οποία απευθύνεται πρώτα προς τους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια θα κλείσει στο τέλος της ημέρας με ενημερωτική ομιλία προς τους γονείς. Έτσι δίνουμε την ευκαιρία και στα παιδιά να προβληματιστούν αλλά και να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, το ίδιο και στους γονείς για να τους φύγει λίγο περισσότερο το άγχος που τους διακατέχει, αλλά και μια ευκαιρία ακόμη στα παιδιά της έκτης που λίγο πριν πάνε στο γυμνάσιο να ακούσουν κάποια πράγματα που πιστεύουμε ότι θα τους είναι χρήσιμα. Τα παιδιά από μόνα τους σκληρά δεν είναι, εμείς τα φτιάχνουμε και είναι ειδικά στις ηλικίες του δημοτικού τόσο εύπλαστα και τόσο σφουγγαράκια που ο τρόπος που εμείς τους μεταδίδουμε κάποια πράγματα είναι το α και το ω και οι γονείς αλλά και τα παιδιά. Γι' αυτό και η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής δίνει πάρα πολύ έμφαση σε δράσεις πρόληψης, αυτό που λέμε, πρόληψη, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας, γιατί πάντα καλύτερα είναι να παρεμβαίνουμε όταν είναι νωρίς, πριν φτάσει είτε παιδί είτε ενήλικας, να ζορίζεται
με κάτι και να απευθυνθεί σε ειδικό, όταν ακόμη πλάθονται έτσι οι ηλικίες αυτές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σκληρά τα παιδιά. Ή εμείς θέλουμε να τα βλέπουμε σκληρά, εμείς τα φτιάχνουμε τα παιδάκια. Η Νέα Δράση εντάσσεται στο πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανοιχτό Σχολείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, που υλοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη σχολική χρονιά με 302 συμμετέχοντα παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών.